Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από τη Δραπετσόνα και το Πέραμα. Θα διεκδικήσουν με τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι των δύο πόλεων. Την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, Παρασκευή 5 Ιούνιου. Στη Δραπετσόνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 8 το βράδυ στα Λιπάσματα στην Κράκαρη και στο Πέραμα την ίδια ώρα στην Πλατεία Ηρώων. Ένας αγώνας που διεξάγεται εδώ και χρόνια καθώς η λειτουργία των καζανιών μέσα στον οικιστικό ιστό εγκαιμονεί σοβαρού κινδύνου για τη ζωή των κατοίκων το τελευταίο νομοσχέδιο για το περιβάλλον, ο λεγόμενο περιβαλλοντοκτόνο νόμο που έφερε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τι πλάτε του ΣΥΡΙΖΑ, κυριολεκτικά κλείνει το μάτι σε κάθε λογή σε επιχειρηματικό όμιλο, να μην τηρείται κανένα κανόνα, να καταπατούνται γυαλί, βουνά, Χώροι, οπουδήποτε μπορούν δηλαδή, να, να αξιοποιηθούν για το λαό, αναντίστοιχα να αξιοποιείται από το κεφάλαιο. Εδώ, στη δικιά μα την περιοχή, χρόνια έχουμε τα καζάνια του θανάτου. Σωματεία και φορεί διεκδικούν να ανακληθούν άμεσα όλε οι άδειε των βιομηχανιών που ρηπαίνουν την περιοχή, να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσει του μακριά από κατοικημένε περιοχέ και να αποδοθεί το σύνολο των 640 στρεμμάτων στο λαό τη περιοχή, με απαλωτρίωση όλη τη έκταση χωρί αποζημίωση είναι καζάνια τα οποία είτε επεξεργάζονται χημικά απόβλητα oil one, ε, 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 συμφερόντων με λησανίδη, είτε είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες που τώρα τελευταία μάλιστα ε, λόγω και της προβλήτας 3 και προσφάτως και της προβλήτας 4 του master plan της Κόσκο, τα πετρελοειδή, όλες αυτές οι δεξαμενές πετρελοειδών κυριολεκτικά γιγαντώνονται, είναι σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και από σχολεία και ε, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ε, Μάλιστα, στο πέραμα έχει μόνο ένα δρόμο και σε περίπτωση ατυχήματο βιομηχανικού μεγάλη έκταση, πραγματικά ο κόσμο δεν θα έχει από πού να φύγει. Στην περιοχή του περάματο δραστηριοποιούνται μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, όπως οι εταιρείε πετρελοειδών, ...όμιλος Κοράλ, ΕΤΕΚΑ, η Κόσκο, μεγάλη εφοπλιστική μεταφορική όμιλη, ιδιωτικός βιολογικός καθαρισμός στην Ψιτάλια. Αυτά είναι τα καζάνια του θανάτου στο πέραμα, μέσα στην κατοικημένη περιοχή, που υποβαθμίζουν τη ζωή των κατοίκων. Τα κέρδη των μονοπωλιακών ομήλων απειλούν τη ζωή και την υγεία των κατοίκων της πόλης. Οι τιμές βενζολίου, καρκινογόνων ρήπων, είναι κυριολεκτικά πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Κυριολεκτικά σπέρουν καρκίνο δηλαδή εδώ. Δεν φτάνουν τα καζάνια του θανάτου, η Δημοτική Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, τρέχοντα να εφαρμόσει το νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, μετατρέπει σε χωματερή χώρο 10 στρεμάτων στο παλιό νεκροταφείο του Περάματο, σε έναν από του τελευταίου ελεύθερου χώρου του Δήμου και μάλιστα δίπλα σε σχολείο. Έρχεται τώρα ακριβώ στον αντιπεριβαλλοντικό νόμο κυβέρνηση και νομιμοποιεί σε δεκάδε δήμου παράνομε κομματερέ και θέλει πραγματικά, κλείνει το μάτι σε επιχειρηματικού ομίλου. Λοιπόν, καθώ ξέρουμε ότι τα σκουπίδια είναι χρυσάφι, κλείνει λοιπόν το μάτι σε επιχειρηματικού ομίλου. Και εδώ, όσον αφορά την περιοχή του περάματο, δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, σε σχολείο, στο μεγαλύτερο συγκρότημα τη πόλη, στο παλιό νεκροταφείο, σε μια έκταση 10 στρεμάτων, που εδώ και χρόνια και η λαϊκή συσπήρωση μέσα από του δημοτικού συμβούλου διαχρονικά, αλλά και τα σωματεία, έχουν ω προμετωπίδα διεκδικήσεω εδώ και τώρα να γίνει χώρο αναψυχή και πράσινου. Στο πλευρό σωματείων και φορέων, η Λαϊκή Συσπήρωση Περάματο, που καλεί το λαό τη πόλη σε οργάνωση τη πάλη ενάντια στο νέο έγκλημα σε βάρο του και σε βάρο των παιδιών του. Καταγγέλει την κοινή γραμμή των κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών που είναι σε αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα και εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Για τόσο αντιλαϊκά σχέδια που απεργάζονται εδώ οι κυβερνήσεις διαχρονικά θέλουν τη βοήθεια και των τοπικών παραγόντων, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγονται δημοτικές αρχές. Μπορεί οι διαχειριστές να αλλάζουν, ο πυρήνας της, ε, της πολιτικής παραμένει ο ίδιος. Ειδικά στο κομμάτι των, ε, και των καζανιών και της διαχείρισης απορριμμάτων είναι διαχρονική και η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρατάθηκαν η λειτουργία των καζανιών για άλλα 20 χρόνια, αλλά και το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και στην Ο το ίδιο ακριβώς έγινε, αλλά και με τα σκουπίδια το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής είναι πρόταση του Σγουρού, το οποίο το συνέχισε η Δούρου και το οποίο συνεχίζει και ο Πατούλης. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, μια ημέρα που όντω πρέπει να τιμάμε το περιβάλλον, εμείς δίνουμε το σύνθημα, δεν το τιμάμε με λόγια, τιμάμε το περιβάλλον με δράσεις, λοιπόν, με δράσει που πρέπει να ακουμπήσουν τη λαϊκή οικογένεια, πρέπει ο κόσμος να έρθει συγκεντρώσεις αυτές, να ενημερωθεί λοιπόν, και να οργανώσει την πάλη του σε κατεύθυνση ταξική.